Το Παρίσι, άϊπνο ο κύριο Δαβέτα. Δεν έχει φόβο ο κύριο Δαβέτα. Ο φίλο μα τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα σα. Κάνετε. Καλημέρα. Καλά είστε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Συγγραφέα, καθηγητή φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο. Τι γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα, δεν φέρατε κανένα γυλαίκο. Είπα να το φέρω, κοιτάξτε. Λίγο γρήγορα, λοιπόν, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα. Η κατάσταση είναι λίγο άγρια. Άγρια. Υπάρχει άγρια, ναι, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πολύ συγκεκριμένα. Γιατί παράτηση υποχωρήσεις που έκανε ο Μακρόν εχθές, παρότι τη δέχτηκε. Πήρε πίσω το φόρο, δηλαδή. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Πήρε πίσω το φόρο, για 6 μήνες τον μετέθεσε. Πήρε και άλλα μέτρα από πίσω. Δηλαδή, τα περισσότερα από τα αιτήματα τα οποία ήθελαν, τους έδωσε τουλάχιστον για ένα εξάμηνο μετάθεση. Που σημαίνει, ας πούμε, μια ζημιά όχι στην γαλλική οικονομία. Αναβολή. Αναβολή. Αυτοί δεν συμφωνούν, δεν ακολουθούν. Έχει χάσει τη δημοτικότητα το Μακρόν. Υπάρχει η λαϊκή κάτω οργή, η αγανάκτηση. Η λαϊκή οργή στηρίζεται σε τρία στοιχεία. Πρώτο στοιχείο, το οικονομικό. Οι Γάλλοι έχουν συνηθίσει να έχουν μια τακτοποιημένη ζωή. Αυτή η τακτοποιημένη ζωή, η οργανωμένη, αυτό που ονομάζουν αυτοί που βουάρντασά, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Αυτή η αγοραστική δύναμη είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το πράγμα έχει μειωθεί αφάνταστα. Με τους φόρους που βάζει και με τα μερίσματα που αφαιρεί, σιγά σιγά μειώνεται. Και ο Γάλλος έχει πολιτική συνείδηση και ιστορία πολιτική σε αυτά τα θέματα. Δεν πρόκειται να τα δεχτεί. Δεύτερον, είναι το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό έχει σχέση με την ασφάλεια. Το έχει συνδέσει ο Γάλλος με την ασφάλεια. Αλλά και με τις θέσεις εργασίας. Προσέξτε, όταν βγαίνει το ΚΚ Γαλλίας εχθές, προχτές μάλιστα, και λέει ότι δεν θέλουμε. Ο Μελανσόν δηλαδή. Όχι, το ΚΚ Γαλλία. Το οποίο έχει λίγη, πολύ λίγη δύναμη. Άρα, αλλά που τι έχει βλέπετε, κύρος. Κύριε Δαβέτα, γιατί και ολοκληρώνω την ερώτηση. Τι βλέπουμε, βλέπουμε που... ότι βλέπουμε ότι αυτή το Σάββατο οι δύο πλευρές είναι σε μία ένταση. Ο Μέν Μακρόν έχει δώσει διαταγή στην αστυνομία να χτυπήσει σε περίπτωση που, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Οι δε άλλοι λένε ότι θα κατέβουμε, δεν μας ενδιαφέρει, θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι που να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα κίνημα ασφαλώς αυτό στη Γαλλία που βλέπουμε. Μετά χωρίς πολλά χρόνια ηγέτη, που είστε εκεί, προσέξτε, βλέπετε. Χωρίς ηγέτη. Χωρίς ηγέτη, λέει ο κ. Δαβέτα. Και χωρίς... Ακυδεμόνευτο. Ακυδεμόνευτο τελείως. Ακέφαλο. Ακέφαλο, διότι σκεφτείτε ότι όταν ζήτησε. Ένα λεπτάκι. Όταν ζήτησε ένα-δύο άτομα να μπορέσουν να μιλήσουν, δεν ήρθαν παρά μόνο ένα άτομο. Δηλαδή, ακόμη και μεταξύ τους έχουν ομάδες. Οι οποίοι δεν υπάρχει και είναι μεσοαστή. Είναι η μεσαία τάξη. Κυρίως από την περιφέρεια. Είναι ο Μάης του 68 της γαλλικής μεσαίας τάξης. Ακούστε, ο Μάης. Θα τον ξαναέχουμε τον κύριο Δαβέτα. Θα είμαστε και την πρωτοχρονιά. Ο Μάης του 68 της μεσαίας τάξης. Δεν είναι τα παιδιά των γονέων οι οποίοι έχουν μια είναι ευκατάστατα. Είναι η μεσαία τάξη η οποία απειλείται, η οποία βρίσκεται υποκίνδυνο. Καταλαβαίνουμε οι Ευρωπαίοι αυτή την κατάσταση. Κύριε Δαβέτα, έχουμε κάνει συζητήσεις και θέλουμε να ξανάρθετε να τα πούμε πιο αναλυτικά. Λέω εγώ. Τι λες εσύ. Η μεσαία τάξη πλήττεται και σε άλλες χώρες. Και εδώ πλήττεται. Τι εννοείς. Παντίνεις μήνυμα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Κοιτάξτε τώρα γιατί θα μας κόψουν. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Σας ευχαριστούμε κατευθείαν από το Παρίσι. Ήρθατε εδώ.